Με δυναμικό τρόπο συνεχίζει την πορεία του προς την κοινωνία της Πελοποννήσου ο υποψήφιος περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός. Ο κ. Πτωχός ξεκίνησε το δεύτερο κύκλο των επαφών του σε κάθε περιφερειακή ενότητα και επίκεντρο ήταν η Κόρινθος, το Κιάτο, το Βέλο, το Δερβαίνι και το Ξυλόκαστρο. Είχε τη δυνατότητα να συνομιλήσει με πάρα πολύ κόσμο, σημειώντας πως η Πελοπόννησος θα πάει μπροστά με δουλειά, σχέδιο και το πάθος των ανθρώπων της. Κόρινθος, έχουμε ξεκινήσει να επισκεφτόμαστε όλες τις πόλεις, από δυτικά, τις παραλλαγές πόλεις, να ακούσουμε όλους τους ανθρώπους, τους συμπολίτες μας, να ακούσουμε τα προβλήματα, να συζητήσουμε μαζί τους, να πούμε το σχέδιό μας για περισσότερη ανάπτυξη, για νέες επενδύσεις, για περισσότερες και καλοπληρωμένες δουλειές. Νομίζω ότι ήταν μια εξαιρετική επίσκεψη, θα την επαναλάβουμε πάρα πολύ σύντομα. Θα ήθελα να επαναλάβω σε όλη αυτή την προσπάθεια, σας θέλουμε όλες και όλους δίπλα μας για μια Πελοπόννησος πρότυπο σε όλα το 2022. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το κλίμα που λέβατε από τη Δυτική Κορινθία σήμερα πώς ήταν με τη συνομιλία που είχατε με τους πολίτες? Μαζί μας ήσασταν, νομίζω ότι ήταν εξαιρετικό, υπήρχε πάρα πολύ ζεστασιά. Ο κόσμος ήθελε να μας ακούσει, ήθελε να μας πει, ήθελε να συζητήσουμε. Εγώ προσωπικά το χάρηκα πάρα πολύ και θα το επαναλάβω το συντομότερο δυνατόν.